Μια άλλη μυστική εταιρεία με την οποία σύμφωνα με ορισμένες μελέτες φαίνεται να υπήρχε μία σύνδεση με την εταιρεία του Ρίγα, άλλοτε ότι πρόκειται για οργάνωση από την οποία προέκυψε η οργάνωση του Ρίγα και άλλοτε ότι πρόκειται για την ίδια την εταιρεία του Ρίγα, είναι αυτή των καλών εξαδέλφων. Καλοί εξάδελφοι εμφανίζονται σε διάφορες στιγμές της προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης, χωρίς όμως κάποια διευκρίνηση ή ανάλυση. Η πρώτη αναφορά γίνεται στα απομνημονεύματα του Νικολάου Ιψηλάντη σχετικά με την ενέργεια ενός από τα πιο επιφανή μέλη της φιλικής εταιρείας, του Ηλία Χρυσοσπάθη, 1789-1828, ο οποίος θέλοντας μία πιο ριζοσπαστική εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση, αποσχίστηκε πρόσχερα από τη φιλική και ίδρυσε μια νέα εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Ιψηλάντη, επρόκειτο για κλάδο της μυστικής εταιρείας των καλών εξαδέλφων, δηλαδή των καρμπονάρων. Οι μύστες της οργάνωσης του Χρυσοσπάθη χρησιμοποιούσαν αλληγορικές φράσεις παρμένες από τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και αντί του αργυρού πέλεκη, που είχαν κάτω από το πουκάμισό τους οι καρμπονάροι, αυτοί φορούσαν έναν ξύλινο σταυρό. Επιπλέον, αντί του πέλεκη, ως σύμβολο χρησιμοποιούσαν το ρόπαλο, που βλέπουμε και στην σφραγίδα του Ρίγα. Και αντί για το κεφάλι του λύκου, που συμβόλιζε τους αντίπαλους των καρμπονάρων, είχαν ως σύμβολο του εχθρού τους το σαρίκι. Ωστόσο, μετά την έντονη αντίδραση του Τσακάλοφ, η νέα εταιρεία διαλύθηκε και τα μέλη της επανέκαμψαν στη φιλική εταιρεία. Είναι γνωστό ότι η επαναστατική οργάνωση των καρμπονάρων ή ανθρακέων δανείστηκε από τον τεκτονισμό, ορολογία και τελετουργικά. Κάποιες διαφορές φαίνεται δε να προέκυψαν από την αντιγραφή. Ενδεικτικά, αντί για στοές, οι καρμπονάροι είχαν αγορές ή αποθήκες. Οι τέκτονες συνδέονται με τους λιθοξόους οικοδόμους, οι καρμπονάροι με τους ανθρακείς. Ενώ οι τέκτονες αλληλοαποκαλούνται αδελφοί, οι καρμπονάροι αποκαλούνταν καλοί εξάδελφοι. Υπάρχει και μια ακόμα διαφορά αναφορικά με το θείο. Οι τέκτονες επικαλούνται τον μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος, ενώ οι καρμπονάροι τον μεγάλο διδάσκαλο του παντός και ταυτόχρονα θεωρούν προστάτη τους τον Άγιο Θεοβάλδο της Δυτικής Εκκλησίας. Από τους πρώτους στην ελληνική βιβλιογραφία που ασχολήθηκε με το θέμα των καλών εξαδέλφων ήταν ο ερευνητής Στέφανος Μακρυμίχαλος το 1952, ο οποίος θα γράψει σχετικά. Η μυστική όμως αυτή εταιρεία των καλών εξαδέλφων δεν ήταν άλλη από την εταιρεία των καρβονάρων. Την εποχή που ο Ρίγας οργάνωνε στη Βιέννη τη μυστική του εταιρεία, ο καρβοναρισμός δεν είχε κάνει ακόμα την εμφάνισή του στην Ιταλία και πάντως βρισκόταν ακόμα στα Σπάργανα. Θα ήταν πολύ τολμηρό να υποθέσουμε ότι ο Ρίγας από τη Βιέννη βρισκόταν σε επαφή με τους πρώτους ιδρυτές του καρβοναρισμού και υιοθέτησε την προσωνυμία των καλών εξαδέλφων για τίτλο της εταιρείας του.